Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Καταρχάς θέλω να μου πεις πώς ήταν χθες για ένα τερματοφύλακα να παίζει σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε είδαμε μάλιστα πολλές φορές να απομακρύνεις με γροθιές την μπάλα σε 2-3 τουλάχιστον περιπτώσεις, υπό το φόβο να σου γλιστρήσει προφανώς λόγω της ολισθηρότητας, έτσι είναι? Σίγουρα για όλους τους ποδοσφαιριστές ένας τόσο άσχημος αγωνιστικός χώρος είναι ένα πρόβλημα, αλλά πόσο μάλλον για έναν τερματοφύλακα που χρησιμοποιεί τα χέρια και αν θέλετε παλεύει με τις εστίες μέσα που συνήθως εκεί είναι το χειρότερο σημείο του αγωνιστικού χώρου. Να μπορεί να πατήσει, να έχει ισορροπία και να αγωνίζεται σε ένα τόσο άσχημο περιβάλλον. Βαρέα και ανθυγιεινά μάλλον κολλήσατε χθες σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, ήταν τόσο άσχημος όντως? Εμείς τον βλέπαμε απ' έξω, φαινόταν αρκετά βαρύ. Ήταν όντως έτσι και μέσα? Ήταν πολύ βαρύς η αλήθεια είναι, γιατί είχε βρέξει πολύ και την προηγούμενη μέρα αλλά και εκείνη τη μέρα όπως παρακολουθήσατε. Κυρίως έτσι είναι τα περισσότερα γήπεδα στη τεχνική. Δόξα τω Θεώ, σε αυτό το γήπεδο έχουμε παίξει και κάποια φιλικά και έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέραμε πώς θα είναι το γήπεδο, ξέραμε ότι θα έχει παγωνιά και θα είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα προσπαθήσει να σταθεί εμπόδιο στην εικόνα της ομάδας, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Όπως και στις Σέρες που ήταν παρόμοιες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, έτσι και χθες ο Άρης Αλέξανδρε έβγαλε χαρακτήρα και μάλιστα η διαφορά του σε σχέση με το τελευταίο διάστημα, με πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι ότι μπαίνει δυνατά από το πρώτο λεπτό στα τελευταία μάτς. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες ή κάτι συγκεκριμένο. Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν τον ρόλο τους. Μπαίνουμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι ένας τελικός για εμάς. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι να εξασφαλιστεί και μαθηματικά η άνοδος και συνεχίζουμε ό,τι έχουμε χτίσει από το πρώτο αγωνιστική. Απλά το εντυπωσιακό, Αλέξανδρε, χθες είναι ότι σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο και κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομάδα όχι μόνο κατά διαστήματα έπαιξε ποδόσφαιρο στο όριο του επιτρεπτού, αλλά πέτυχε και ένα ευρύ σκορ, έτσι, αυτό το 1-4. Και γενικότερα ο Άρης παράγει στα τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα είναι ένας ένας παράγοντας ο οποίος υποδηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Δεν θα έλεγα ότι προσπαθούμε να βάλουμε στο μυαλό μας τον αγωνιστικό χώρο ή τις ειδικές συνθήκες πριν από κάθε παιχνίδι, γιατί ίσως αυτό υποσυνείδητα λειτουργήσει εναντίον μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να δημιουργεί φάσεις, είμαστε μια ομάδα η οποία κρατάει την κατοχή της μπάλας το περισσότερο κομμάτι στο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, όπως στα τελευταία παιχνίδια, όλα κυλάνε ομαλά. Η ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και ευχόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Αλήθεια, βλέποντας με τόσο κακές καιρικές συνθήκες χθες αυτόν τον κόσμο βρεγμένος ως το μεδούλι, Αλέξανδρε, στην κερκίδα, σε αυτή την υποτυπώδη κερκίδα που διαθέτει το γήπεδο του Αιγινίου να χοροπηδάει από το πρώτο λεπτό, δεν είναι κάτι που σου δίνει, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται φτερά στα πόδια, και ειδικά όταν τους βλέπεις υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες να μην πτωούνται και να είναι στο πλευρό σας? Ναι, σίγουρα η χαρά η δική μας είναι αυτή, νομίζω, και για κάθε ποδοσφαιριστή. Όταν βλέπεις από την αρχή της σεζόν αλλά και όσο περνάει ο καιρός τον κόσμο της ομάδας να είναι όλο και περισσότερο κοντά στην ομάδα, αυτό είναι μόνο ευχάριστο για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Όπως έχω ξαναπεί, ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ακούγεται πολύ
γνωστό αυτό που λέω πάλι, το έχω πει αρκετές φορές. Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί. Δεν αξίζει να βρίσκεται σε κανένα πρωτάθλημα υποδιέστατο της Αθλητικής. Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι κοντά μας, γιατί μέσα από αυτούς παίρνουμε δύναμη. Και όλοι μαζί προχωράμε να δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Εσύ τα τελευταία παιχνίδια είσαι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Από μια συγκυρία που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε τερματοφύλακα, δηλαδή μια αποβολή του Καντιμίρη στο παιχνίδι με τη Βέρεια, σε έφερε κάτω από τα δοκάρια και σε διατήρησε ο προπονητής σου, γιατί έχεις μια πολύ καλή παρουσία. Θα σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που όλο αυτό το διάστημα που ήσουν ακτός σε κράτησε σε τέτοια κατάσταση και ψυχολογική και σωματική. Γιατί θα μας πεις κιόλας και για το πρόβλημα που πέρασε στο ξεκίνημα της σεζόν, ούτως ώστε όταν μπήκες στην ομάδα έδειξες ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπες. Εμένα στο πρόσωπό μου έχει φερθεί πολύ όμορφα και η ομάδα αλλά και ο προπονητής. Μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και από τα φιλικά και από την αρχή της σεζόν σε κάποιες ομιλίες που είχα και με τον πρόεδρο και με τον τεχνικό διευθυντή αλλά και με τον προπονητή επίσης. Πέρασα ένα πρόβλημα υγείας το οποίο με κράτησε 1,5 μήνα και έξω από το γήπεδο. Όπως είπατε και εσείς, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Έτσι είναι, πρέπει να το ζεις, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Χρειάζεται υπομονή και κυρίως στη θέση την οποία αγωνίζομαι εγώ. Και ξέρουμε όλοι ότι ένας καλός ή κακός αγωνίζεται και ειδικά αν έχει μια καλή επίδοση και η ομάδα αποδίδει σωστά, είναι δύσκολο αυτό να αλλάξει. Ναι, ναι, συνήθως δεν αλλάζει ο τερματοφύλακας, είναι δύσκολο. Συνήθως είναι η θέση δηλαδή στην οποία βλέπουμε τις λιγότερες αλλαγές. Έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εμένα αυτό είναι που μου έδωσε περισσότερο δύναμη. Η θέλησή μου να βοηθήσω την ομάδα να μπορέσει να κατακτήσει την άνοδο. Η υπομονή που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και η στήριξη η οποία βίωσα όλο τον καιρό τον οποίο ήμουνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Και είχα τίποτα άλλο να κάνω για να είμαι και ειλικρινής. Πρέπει να μπω μέσα, να δουλέψω, να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο για να αποδείξω στον προπονητή ότι κάποια στιγμή μπορώ να πάρω την ευκαιρία μου και αξίζω να πάρω την ευκαιρία μου. Ένιωθες κάποια στιγμή να εξαντλεί την υπομονή σου, να τα βάζεις ενδεχομένως με τον εαυτό σου, να κάμπτονται οι αντιστάσεις σου, να σε παίρνει από κάτω, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί είχες πει από το καλοκαίρι, από την προετοιμασία, στη συνέντευξη που μας είχες παραχωρήσει, ότι φέτος ήταν καθοριστική χρονιά για σένα μετά από μια χρονιά στη σκιά. Εντάξει, του Σωκράτη Διούδη φυσικά, αλλά ήταν δύσκολη μια χρονιά η πρώτη στον Άρη με ελάχιστες συμμετοχές. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ο κάθε ποδοσφαιριστής οραματίζεται να αγωνίζεται στα παιχνίδια της ομάδας του, σε όποια ομάδα και να βρίσκεται. Σίγουρα ένας λόγος παραπάνω για μένα όταν κάθισα ένα χρόνο στον πάγκο πίσω από τον Σωκράτη. Και ήθελα ίσως να αποδείξω ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ πέρα, αξίζω να με εμπιστευτούν για την επόμενη χρονιά εφόσον ο Σωκράτης θα αποχωρούσε για να πάει σε άλλη ομάδα. Και αισθάνομαι δικαιωμένος που έμεινα, ούτε με την τύχη μου τα βάζω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ό,τι γίνεται γίνεται για καλό στη ζωή. Ίσως αυτό να είναι και ένα μάθημα για μένα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται με αυτόν τον τραυματισμό που πέρασα, ίσως να μετράω λίγο διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ομάδα είναι πρώτη. Χαίρομαι που μπορώ τη δεδομένη στιγμή που με χρειάζεται ο προπονητής μου και μου δίνεται ευκαιρία να αγωνίζομαι, που μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να πετυχαίνει νίκες. Και εύχομαι μέχρι τέλος σεζόν να συνεχίσουμε να έχουμε μόνο νίκες. Να πανηγυρίσουμε την άνοδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η επόμενη σεζόν είναι στο μυαλό σου ή ακόμα είναι κάπως νωρίς? Το έχεις έτσι λίγο έτσι έστω δειλά-δειλά. Όχι, όχι. Γι' αυτό είπα πριν ότι ίσως μετράω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σκέφτομαι. Επίσης δεν σκέφτομαι άλλα πράγματα. Σκέφτομαι το τώρα. Σκέφτομαι την Κυριακή
και τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε που είναι ένας τελικός για εμάς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, θα μιλήσω με τον πρόεδρο της ομάδας και ό,τι είναι καλύτερο για τις δύο μεριές, καλώς να έρθει, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι το παρόν. Mm-hmm. Πάντως ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω θα χαίρεται περισσότερο το τελευταίο διάστημα που σε βλέπει να υπερασπίζεσαι την αιστεία του Άρη, γιατί εκτός από θαυμαστή σου φαντάζομαι είναι και ο πιο αυστηρός κριτής σου, είναι ο πατέρας σου, είναι, τον οποίο τον είδαμε και πρόσφατα να παρακολουθεί παιχνίδι σου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, ο πατέρας μου είναι και όλη μου η οικογένεια βασικά είναι κοντά μου, ναι. Κυρίως στις δύσκολες στιγμές που πέρασα. Όλοι προσπαθούσαν να έρχονται κοντά μου έστω και για λίγες μέρες για να με βοηθάνε κυρίως ψυχολογικά να μπορέσω να πατήσω καλά στα πόδια μου και να είμαι δυνατός ρεξάτος πάλι να επιστρέψω στην αγωνιστική δράση. Οφείλω τα πάντα στους γονείς μου. Για μένα η οικογένεια είναι κάτι πολύ ιερό και κάτι παραπάνω από σημαντικό. Νομίζω πως αξίζει όλοι να έχουν την οικογένεια πάνω από όλους, mm-hmm. πάνω από αθλήματα, πάνω από δουλειές και πάνω από οτιδήποτε. Είναι ευλογία να έχεις την οικογένειά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Πατέρας σου ήταν παλιός τερματοφύλακας. Όχι, όχι. Δεν έπαιζε. Όχι. Αγωνιζόταν μέσα. Όσο αγωνιζόταν ήταν μέσα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Μικρός, αλλά μετά έχει κάτι επαγγελματικά. Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο συμπαίκτης σου, χθες μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ο χειρότερος εχθρός του Άρη είναι ο κακός του εαυτός. Τον εστερνίζεσαι? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει σε κάθε παιχνίδι και το κοιτάμε όπως το κοιτάμε τις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές συγκεκριμένα, ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο ίδιος μας εαυτός. Θα συμφωνήσω με το συμπαίκτη μου. Mm-hmm. Περιμένετε έτσι με ανυπομονησία το παιχνίδι της Κυριακής? Υπάρχει έτσι από σήμερα, υπάρχουν και τα φτηνά εισιτήρια, μια γενική είσοδος που έβγαλε η ΠΑΕ για το παιχνίδι αυτό, είναι και ένα εμπορικό παιχνίδι. Υπάρχει γενικότερα ένας ξεσηκωμός, μια συσπήρωση για το μάτς της Κυριακής. Φαίνεται ότι θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο. Σας κάνει να το περιμένετε με μεγαλύτερη έτσι, ανυπομονησία, γιατί κακά τα ψέματα ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης είναι ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για σας. Εννοείται, τον κόσμο τον περιμένουμε, τον θέλουμε δίπλα μας. Είναι χαρά μας να τον βλέπουμε να έρχεται στο γήπεδο, γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι τουλάχιστον η δουλειά μας δείχνει να πηγαίνει σωστά. Με συγχωρείτε. Δείχνει να πηγαίνει σωστά και να είναι ορεξάτος να έρθει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του και όχι να είναι στενοχωρημένος και απελπισμένος. Εμείς αυτό θέλαμε από την αρχή. Θέλαμε να κερδίσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε να το έχουμε καταφέρει έστω σε ένα κομμάτι μέχρι στιγμής, γιατί σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν λέω ότι έχουμε εξασφαλίσει κάτι. Ίσα-ίσα είμαι ο πρώτος που λέει ότι κάθε παιχνίδι το κοιτάμε σαν να είναι τελικός, ανεξαρτήτου αντιπάλου, ονόματος, έδρας, καιρικών συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο. Και περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή. Τους θέλουμε δίπλα μας και μακάρι να έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και να πάρουμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε. Το γεγονός ότι τα Τρίκαλα, Αλέξανδρε, ουσιαστικά μετά την ήττα τους από την Παναχαϊκή προχθές, ξέρω, σαν να έχουν μείνει εκτός στόχου, είναι πλέον αρκετά πίσω από την δεύτερη θέση, ως ένα βαθμό τους κάνει και αδιάφορους, γιατί ούτε ψηλά μπορούν να πάνε πολύ να κυνηγήσουν, φυσικά ούτε να κινδυνεύσουν. Διαφοροποιεί κάτι και για το παιχνίδι αλλά και για τη δική σας προσέγγιση, ή δεν σημαίνει και τίποτα? Για τη δική μας προσέγγιση σίγουρα δεν σημαίνει τίποτα. Αν σκεφτώ σαν ποδοσφαιριστής και μπω στη θέση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της ομάδας των Τρικάλων, θα σκεφτώ ότι θα έρθω σε μια έδρα ίσως από τις καλύτερες της Ελλάδος, όχι μόνο της Β-τεχνικής αλλά και της Α, ότι θα παίξω σε ένα γήπεδο με πολύ κόσμο, εφόσον η ομάδα πηγαίνει καλά, ο κόσμος θα είναι δίπλα της. Μόνο να κερδίσω θα έχω, να δείξω κάποια πράγματα στο γήπεδο και μόνο όρεξη θα έχει να αγωνιστεί κάποιος με μια τέτοια ατμόσφαιρα. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η συγκέντρωση μας πρέπει να είναι παραπάνω από 100%.
Γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία κρύβουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Δεν σημαίνει τίποτα επειδή παίζουμε στην έδρα μας θα κερδίσει η ομάδα άνετα και θα σκοράρει ο κόσμος, ο διαιτητής ή ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να καθαρίσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, πρέπει να μπούμε 1000% έτοιμοι και να αποδώσουμε όπως αποδίδουμε στα τελευταία παιχνίδια. Σε αγχώνει καθόλου, σου δημιουργεί πρόσθετο βάρος το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο Άρης έχει επενδύσει πάνω σου? Το λέει και ο προπονητής, το λέει και ο τεχνικός διευθυντής, το έχει πει και ο πρόεδρος του Άρη, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ότι λόγω ηλικίας είσαι ένας εξελίξιμος, ταλαντούχος τερματοφύλακας με πολλές προοπτικές και ακουμπάει ο Άρης κατά κάποιο τρόπο πάνω σου. Αυτό τι αισθήματα σου δημιουργεί? Αυτό μου δημιουργεί αισθήματα χαράς, ικανοποίησης, ευχαρίστησης ίσως. Δεν μου μεταφέρεται καμία πίεση, κανένα βάρος. Αντιθέτως, με κάνει να θέλω να αγωνίζομαι για την ομάδα σαν να μην υπάρχει αύριο για μένα. Θέλω να μπαίνω στο γήπεδο και κυριολεκτικά να ματώνω για την ομάδα την οποία με στηρίζει, η οποία μου παρέχει ό,τι μπορεί όποια στιγμή γίνεται. Γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι πλέον η καιρή είναι δύσκολη για το ποδόσφαιρο. Δεν μπαίνει έτσι εύκολα ένας πρόεδρος να βάλει τα λεφτά του, να πληρώνει μία του μήνα. Πολύ θα το θέλαμε να είναι σαν δημόσιος υπάλληλος ένας ποδοσφαιριστής, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που ζούμε είναι λίγο δύσκολο. Εμένα μου έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, θέλω να αποδείξω ότι αξίζω να παίρνω την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτή την ομάδα. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον προπονητή και στο τεχνικό διευθυντή, αλλά και στον πρόεδρο σίγουρα. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στους συμπαίχτες μου, γιατί αυτοί είναι που με κάνουν καθημερινά να είμαι καλύτερος. Αυτοί με βοηθάνε κάθε Κυριακή που παίζω στον αγωνιστικό χώρο. Και είμαι πολύ τυχερός που έχουμε ένα τόσο όμορφο κλίμα φέτος στην ομάδα. Και η ομάδα νομίζω αποδίδει τόσο καλά, γιατί αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Με τον Σωκράτη τον Διούδη έχετε αρκετά κοινά που σας συνδέουν, καθώς εσύ ήρθες από τον Παναθηναϊκό, τον βρήκες εδώ, μετά έφυγε εκείνος, πήγε στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι διατηρείτε επαφή, έχετε επικοινωνία, γιατί είχατε και πολύ καλή σχέση από όσο γνωρίζω πέρσι. Δεν ξέρω τι σου λέει για τις δύσκολες τιμές εκεί στον Παναθηναϊκό. Ναι, μιλάμε συνέχεια με τον Σωκράτη. Είμαστε και φίλοι, θα έλεγα, πέρα από συνοθλητές και σαν συμπαίκτες που υπήρξαμε στον Άρη. Μιλάμε σε γενικές γραμμές, ξέρω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, γιατί και εγώ έζησα 13 χρόνια εκεί πέρα, 5 χρόνια σαν επαγγελματίας και όλα τα υπόλοιπα της Ακαδημίας. Εντάξει, είναι στενάχρονο να βλέπεις ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω πως το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη από ομάδες όπως είναι ο Άρης, ο Παναθηναϊκός και τέτοια μεγάλα σωματεία με δυναμική, με κόσμο και με ιστορία όπως ξέρουμε. Εντάξει, ελπίζω να βρεθεί λύση για τον Παναθηναϊκό και για τον Σωκράτη, αλλά και για όλα τα παιδιά και τους Έλληνες, τους οποίους δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τον τελευταίο καιρό λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Τι να πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Υγεία να ευχηθούμε πάνω απ' όλα, να μην έχεις πάλι κάποιο πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετώπισες στο ξεκίνημα της σεζόν και να υπερασπίζεσαι με επιτυχία όπως το κάνεις. Και θέλω να μου ήρθε τώρα μια τελευταία ερώτηση. Πρέπει να εκνευρίστηκες λίγο με τον γκολ που έφαγες στο τέλος, για το κρύο γκολ. Αλλά είχε χαλαρώσει βέβαια η ομάδα, γιατί είχε βάλει ήδη 4 γκολ. Αλλά πρέπει να εκνευρίστηκες λίγο, ε. Ναι, νευρίζομαι πάρα πολύ. Μέχρι και στην προπόνηση δεν μπορώ να τρώω γκολ. Εντάξει. Αυτό είναι έλλειψη συγκέντρωσης και ίσως χαλάρωσης μετά από ένα σκορ της τάξης του 0-4 που βρισκόμασταν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι λάθος νοοτροπία για μένα. Πρέπει να στοχεύεις όχι μόνο να κερδίζεις τα παιχνίδια και να έχεις καλή απόδοση, να μην δέχεις εύκολα γκολ, να έχεις μια πολύ καλή άμυνα και σταθερή. Εντάξει, συμβαίνουν όμως όλα αυτά. Εμένα προσωπικά, επειδή με ρώτησες, θα σου πω ότι όντως νευρίασα. Δεν θέλω να χαλαρώνει η ομάδα κανένα λεπτό στο παιχνίδι.
θέλω να τελειώνει το παιχνίδι και μετά να χαλαρώνουμε όλοι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εφόσον κέρδισε η ομάδα, όλα καλά, δεν κοιτάω τους ατομικούς στόχους να μην δέχομαι γκολ. Δεν με πειράζει. Θέλω η ομάδα να κερδίζει. Θέλω να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει και αυτός είναι ο σκοπός. Θα κρατήσει την Κυριακή το 0 στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Που είναι έτσι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να μην σε πάψουμε άλλο, γιατί ξέρουμε ότι έχει το ρεπό σας σήμερα, να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν με κουράζετε, προς Θεού. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Υγεία εύχομαι και όλα καλά θα πάνε με την ομάδα σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.